Τα ερωτικά τραγούδια που γράφονται εδώ και αιώνες δεν κάνουν ουσιαστικά τίποτα άλλο παρά να ενισχύουν και να πλουτίζουν το ένα και κύριο θέμα που είναι ο άνθρωπος και ο ψυχικός του κόσμος. Μεταφορές, παρομοιώσεις, συμβολισμοί και ό,τι άλλο παρουσιάζονται για να εξυπηρετήσουν το κύριο αυτό θεματικό στοιχείο. Άλλα τραγούδια περιγράφουν το εξωτερικό και άλλα το εσωτερικό του ανθρώπου. Και βέβαια, η ομορφιά, η χάρη του σώματος, αλλά και η ψυχική ομορφιά, οι σχέσεις των ερωτευμένων μεταξύ τους, οι άπειρες ψυχικές μεταπτώσεις, οι αμφιβολίες, τα βάσανα, η ζήλια. Με δύο λόγια, ολόκληρο το σύνθετο ερωτικό πάθος καταγράφεται σε ένα πλήθος τραγουδιών, από τα οποία ανθολογούμε σήμερα λίγα από εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ομάδα με κύριο και κοινό χαρακτηριστικό, την πρώτη ερωτική έκφραση. Τις ευτυχισμένες, θα λέγαμε, στιγμές του ερωτευμένου, την πρώτη ασυνέφιαστη ερωτική ατμόσφαιρα. Η γυναίκα του δημοτικού τραγουδιού είχε κεφαλή χρυσή δεμένη με το γεμενί. Είχε ακόμα δύο φρύδια τορνευτά σαν τα εγγλέζικα σπαθιά ή σαν δύο μερών φεγγάρι. Ήταν ξανθιά η ρούσα, είχε μάτια αμυγδαλοσχισμένα και τα μαλλιά πολύτικα πλεμμένα. Η αισθητική ομορφιά του προσώπου αποτυπώθηκε σχεδόν με υπερβολή στα δημοτικά τραγούδια, ενώ στα αστικά λαϊκά που τα διαδέχθηκαν, μάλλον οι ψυχικές αρετές περιγράφονται. Δεν υπάρχει βέβαια ούτε χρονολογικά, αλλά κυρίως μορφολογικά, μια σαφής διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα δημοτικά και στα λαϊκά τραγούδια. Αλλά υπάρχει μια ολόκληρη περίοδος που κατά τη διάρκεια της συντελείται φυσικά αυτή η μεταβολή. Πολλά τραγούδια της περίοδου αυτής έχουν τα σημάδια μιας προσπάθειας του παραδοσιακού τυπικού να συνδεθεί με κάποιο τρόπο με τη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Σε άλλα τραγούδια η σύνδεση αυτή γίνεται κάπως αμήχανα, αλλά σε πολλά άλλα φτάνει σε μια τελειότητα που μόνο σε περίοδους ακμής της λαϊκής τέχνης ανιχνεύεται. Μέσα στα γλυκά ματάκια σου, στα τόσα σου τα κάλλη, εξέχασα σιγά σιγά κάθε αγάπη άλλη. Μήλο μου και μανταρίνι, ό,τι πεις εσύ θα γίνει. Ένα τραγούδι που έσωσαν, όπως και τόσα άλλα στα πρώτα χρόνια του αιώνα, οι Έλληνες μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η έκδοσή του γύρω στα 1925 το χαρακτηρίζει ρεμπέτικο. Ένα ντοκουμέντο από την εκπομπή του Γιώργου Παπαστεχάνου «Οι υπαλλοί μας φίλοι». Ο φημισμένος τραγουδιστής Κώστας Ρούκουνας 1904-1985 που αποτελεί μόνος του ένα κομμάτι του λαϊκού τραγουδιού στο τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα «Το κουκλί της Κοκκινιάς» στα 1928. Μια εικοσαετία αργότερα, στο χώρο του ονομαζόμενου ελαφρού τραγουδιού, τα πρότυπα των δημιουργών του εξακολουθούν να έρχονται από το εξωτερικό. Μπορεί κατά καιρούς να δημοσιεύονται στα διάφορα ελαφρά περιοδικά άρθρα που καυτηριάζουν την ξενομανία μας στις διάφορες εκδηλώσεις της, αλλά στα ίδια έντυπα και σε ό,τι αφορά το τραγούδι, η αναπαραγωγή των ξένων προτύπων θεωρείται εκπολιτισμός. Η χρόνια αντιδικία βέβαια ανάμεσα στους εκπροσώπους του ελαφρού και του λαϊκού τραγουδιού δεν είχε σαν πραγματικό αίτιο κάποια αισθητική αντιπαράθεση, κάποια αντίθεση καλλιτεχνικού περιεχομένου. Αυτό, αν κάποτε εκφραζόταν, δεν ήταν παρά ένα από τα αποτελέσματα μιας πιο σύνθετης εθνικής και κοινωνικής ιδιομορφίας, την οποία άλλοι είναι αρμόδιοι να ερευνήσουν. Αν οι δημιουργοί των ελαφρών τραγουδιών ευρωπαϊκού τύπου της δεκαετίας του 30 δεν ήταν σε θέση να κατανοήσουν ούτε στο ελάχιστο το φαινόμενο των ρεμπέτικων στην κοινωνική διάστασή του, ασφαλώς
απέστρεφαν τα μάτια τους από τη δραματική πραγματικότητα μιας άνευ προηγουμένου αθλειότητας που επέφερε η μικρασιατική καταστροφή στις πόλεις τουλάχιστον. Αποστρέφονταν βέβαια και την μουσική παράδοση του τόπου τους, θεωρώντας δεδομένη την ανωτερότητα της ευρωπαϊκής μουσικής. Η αντίληψη αυτή που καλλιεργήθηκε συστηματικά από την εποχή της εθνικής αποκατάστασης εμπόδισε αποφασιστικά την δημιουργική αξιοποίηση του εθνικού μουσικού πλούτου, αφήνοντας το πεδίο αυτό ουσιαστικά ανεκμετάλλευτο. Ωστόσο, πολλοί δημιουργοί ευρωπαϊκής παιδείας και πολλοί λαϊκοί δημιουργοί μας άφησαν θαυμάσια δείγματα της δουλειάς τους που πλούτησαν πραγματικά το ελληνικό τραγούδι. Αποτελεί ίσως ηρωνία της τύχης που αυτό δεν έγινε στον καιρό τους κοινή συνείδηση και ενωτικό πεδίο αναζήτησης, αλλά αφέθηκε και αυτό στο μελλοντικό ερευνητή να το διαπιστώσει. Αρχές της δεκαετίας του 50. Στα ευρωπαϊκά πρότυπα του ελαφρού τραγουδιού προστίθενται κάποια στοιχεία της αμερικανικής jazz. Ο ρυθμός της εποχής του swing φτάνει και στην Ελλάδα. Απόψε είναι εδώ μαζί μας ένας από τους επιφανέστερους εκπροσώπους αυτού του στυλ. Τζίμις Μακούλης. Αρκετοί από τους συνθέτες του ονομαζόμενου ελαφρού τραγουδιού της μεταπολεμικής περίοδου έδωσαν εξαιρετικά δείγματα της τέχνης τους. Δούλεψαν ωστόσο σε μια δύσκολη εποχή. Ο προσανατολισμός τους ήταν αναμφίβολα πράξη πίστεως. Όμως, είτε για λόγους ιδιοσυγκρασίας, είτε για λόγους αγωγής, ακόμα σε μερικές περιπτώσεις και για λόγους ευκολίας, αγνόησαν την μουσική, την ποιητική και την υπόλοιπη παράδοση του τόπου, προσπαθώντας να κάνουν κάτι παράλληλο με τους Ιταλούς, τους Γάλλους και τους Αμερικανούς συναδέλφους των. Και επειδή το θέμα της ελαφράς μουσικής είναι μόνο του ένα θέμα εθνικής σπουδαιότητας, ήταν φυσικό επακόλουθο να εμφανιστεί κάποτε μια άλλη πρόταση σε αυτό το χώρο. Η διαμάχη γύρω από το ελληνικό τραγούδι που ξέσπασε αμέσως μετά τη δυναμική παρέμβαση του Μίκη Θεοδωράκη και του Μάνου Χατζηδάκη στα 1960 πήρε μεγάλες διαστάσεις. Μια διαμάχη κατά την οποία εκφράστηκαν οι απόψεις πολλών πνευματικών ανθρώπων. Το ελαφρό τραγούδι έγινε αντικείμενο κριτικής τόσο για το περιεχόμενό του όσο και για την μορφολογική υπόστασή του. Μια κριτική κάποτε σκληρή και κάποτε άδικη, άλλοτε εύστοχη και άλλοτε άστοχη. Η σύγκριση λόγου χάρη με τα λαϊκά τραγούδια του Τσιτσάνη, του Μιτσάκη και του Παπαϊωάννου και η γνώμη ότι το ελληνικό τραγούδι ξαναγεννιέται χάρη σε 5-6 λαϊκούς βάρδους αποδείχθηκε άστοχη. Το μπουζούκι από σύμβολο του περιθωρίου γίνεται εθνικό όργανο και τουριστικός μαγνήτης πλάι στον Παρθενώνα και τα άλλα μνημεία. Μια ακόμα χαρακτηριστική υπερβολή της μεσογειακής μας φύσης.